Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Όλα για όλα, από ό,τι φαίνεται, τα παίζει η Τουρκία προκειμένου να πετύχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα σε αυτήν την εντός εισαγωγικών κόντρα της με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υπόθεση των F-16. Το ανατολίτικο παζάρι για την ένταξη Σουηδίας-Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ φαίνεται να μην αποδίδει. Ο Τσαβούσογλου γύρισε με άδεια χέρια από την Ουάσιγκτον. Το τουρκικό αίτημα για την περίπτωση των F-16 δεν φαίνεται να εισάγεται στο Κογκρέσο πριν από τις τουρκικές εκλογές της 14ης Μαΐου. Και από εκεί και πέρα μια Τουρκία η οποία θα υπαναχωρούσε όσον αφορά στους σκληρούς όρους που έχει θέσει για την ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, ουσιαστικά θα ήταν και πολιτική αυτοκτονία κατά δίκη για τον ίδιο τον Ερντογάν. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι μπορεί σε μια κίνηση αντιπερισπασμού να χτυπήσει άλλες πόρτες για τα εξοπλιστικά της. Ακούγεται τελευταία πολύ και το όνομα της Μεγάλης Βρετανίας. Ούτως ή άλλως το προηγούμενο διάστημα η υπόθεση αυτή είχε απλωθεί και μέχρι τα ρωσικά εργοστάσια. Τώρα τι θα γίνει θα το δούμε στην εξέλιξη. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά και προφανώς καμία αγορά δεν θέλει να τα χάσει. Υπάρχουν και άλλα βέβαια τα οποία είναι πίσω από όλες αυτές τις διαδικασίες και νομίζω ότι είναι προφανές. Στα δε δικά μας, παραδείγματος χάρη Αιγαίο, οι παραβιάσεις σε αέρα και θάλασσα είναι πλέον αμέτρητες. Νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο λέμε «ον ουκέστην αριθμός». Τώρα, τι γίνεται με όλη αυτή την εξέλιξη και όσο πηγαίνουμε προς τις τουρκικές εκλογές θα συζητήσουμε σήμερα με τον διεθνολόγο Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, ο οποίος είναι μαζί μας και θα χρησιμοποιήσουμε για άλλη μια φορά τις πολύτιμες γνώσεις του. Κύριε Καρακοστάνογλου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Μόση. Ξέρετε, πιο πολύ μου κάνει εντύπωση, διάβαζα με πολύ προσοχή το τελευταίο σας άρθρο και πιο πολύ μου κάνει εντύπωση όχι το πώς συμπεριφέρεται η Τουρκία, αλλά το πώς αντιμετωπίζεται από τους υπολείπους η συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας. Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο για μας και το πλέον επικίνδυνο, διότι κυριαρχούν σκοπιμότητες οι οποίες δεν ξέρω αν τελικά αποδειχθούν σωστές, να μην οθηθεί η Τουρκία περισσότερο στον εναγκαλισμό της με τη Ρωσία, αυτό ήδη συμβαίνει σε τεράστιο βαθμό, και να κρατηθεί κατ' όνομα τουλάχιστον στο ΝΑΤΟ. Αυτό όμως η Τουρκία το γνωρίζει, το προκαλεί με εκβιασμούς και το εκμεταλλεύεται ασύστολα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι όμως μακριά από την Τουρκία. Δίπλα στην Τουρκία είναι η Ελλάδα, η Κύπρος και η Συρία και το Ιράκ και η Αρμενία. Άρα οι χώρες οι οποίες υφίστανται την επιθετικότητα και τις απειλές της Τουρκίας, τον επεκτατισμό με την έννοια της αναθεώρησης των διεθνών συνθήκων ώστε να αλλάξουν τα σύνορα και να αλλάξουν χέρια νησιά στην περίπτωση του Αιγαίου και όχι μόνο, είναι η τακτική της Τουρκίας, η οποία μπορεί να φαίνεται μακρινή και να είναι καταδικαστέα στα υπόλοιπα κράτη του ΝΑΤΟ και στις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως την υπερδύναμη, αλλά η φωτιά καίει εκεί που πέφτει, έλεγε ο μακαριστός πατέρας μου. Συνεπώς, εμείς έχουμε κάθε λόγο να υποδεικνύουμε στην Δύση ότι αυτό που κάνει, όσο ακόμη το κάνει, γιατί ευτυχώς και όσα είπατε νωρίτερα δείχνουν ότι τουλάχιστον οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν αμεσότερα αυτό το αλυσβερίσι με την Τουρκία, έχουν αντιληφθεί φυσικά αυτό το παιχνίδι, ναι, και δεν ξέρω για πόσο θα το ανέχονται. Νομίζω ότι περιμένουν να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία και να τελειώσουν και οι τουρκικές εκλογές για να δουν ποια θα είναι η έκβασή τους και μετά ενδεχομένως να αναπροσαρμόσουν την τακτική, ναι, τους. Λέτε να αλλάξει με μια αλλαγή στην εξουσία της, στην κυβέρνηση της Τουρκίας, να αλλάξει και η στάση της Δύσης απέναντί της. Ή θα αλλάξει η συμπεριφορά της Τουρκίας κατ' επέκταση. Νομίζω ότι η Τουρκία δεν θα αλλάξει ουσιοδό συμπεριφορά. Ναι. Αν βγει ο Ερντογάν, μπορεί
Αν όλα αυτά τα έκανε σε κάποιο ποσοστό και για να κερδίσει τις εκλογές, και αυτό προφανώς συμβαίνει, ναι, δεν μπορεί να αποστεί από τις υποσχέσεις του, από την δρομολογημένη πολιτική του, ιδίως από το 2016 και μετά, αλλά ουσιαστικά τα τελευταία 20 χρόνια που κυβερνάει. Ναι. Επίσης, αν βγει κάποιο κόμμα ή μια συμμαχία κομμάτων από την αντιπολίτευση και βγάλει δικό της πρόεδρο, πάλι με όλο το μπόλιασμα, το εθνικιστικό, το ανθεληνικό, το μιλιτεριστικό, το φιλο-ισλαμικό στην πολιτική του διάσταση βέβαια, που έχει κάνει ο Ερντογάν αυτά τα χρόνια και έχει διεισδύσει σε πολύ κρίσιμους χώρους της τουρκικής, του τουρκικού κράτους, με εξαίρεση ίσως την νεολαία και βέβαια τους Κούρδους. Νομίζω ότι δεν θα οδηγήσει σε μεγάλες διαφοροποιήσεις. Αλλά οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι προφανώς διατηρούν μία ελπίδα. Ναι. Και επίσης περιμένουν να δουν πότε και με τι όρους θα λήξει το Ουκρανικό, ώστε να αξιοποιήσουν όσο μπορούν αυτό που η ίδια η Τουρκία κυρίως, δεν συμβαίνει τόσο στην πραγματικότητα, ισχυρίζεται ότι μεσολαβεί, ναι, μεταξύ των εμπολέμων, ενώ ουσιαστικά πουλάει drones στους Ουκρανούς, mm-hmm, και από την άλλη μεριά δεν τηρεί τις κυρώσεις της Δύσης προς τη Ρωσία, με την οποία συναλλάσσεται συνεχώς. Στη θέση αυτή βρέθηκε, κύριε Καρακοστάνογλου, ή την έβαλαν? Γιατί εδώ μιλάμε για έναν αυτόκλητο διαμεσολαβητή, πάντα στη λογική της Τουρκίας, του επιτίδιου ουδέτερου. Το συνηθίζει εξάλλου. Έτσι ακριβώς. Αλλά κάποιοι το αγοράζουν αυτό στη Δύση. Mm-hmm. Εννοώ το τρώνε. Να. Γιατί τους αρέσει ή γιατί δεν θέλουν να έρθουν σε μεγαλύτερη κόντρα με την Τουρκία. Αυτοί έχουν την... η Ολλανδία, ας πούμε, λέω ένα κράτος τυχαία. Έχουν την πολυτέλεια να το κάνουν. Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχει. Διάβαζα ένα άρθρο χθες ή προχθές, το οποίο από έναν Ελληνοκύπριο είναι εξαιρετικά πιστικό, άνθρωπο που έχει ζήσει στο εξωτερικό, σε πόστα κλπ, ο οποίος λέει ότι ο ασθενής κρίκος δεν είναι η Ελλάδα αυτή την ώρα, είναι η Κύπρος. Και άρα ισχυριζότανε, νομίζω με μεγάλη πιθανότητα δυστυχώς να επαληθευτεί, ότι η Τουρκία πρώτων εκλογών θα κάνει το Anschluss, δηλαδή θα κάνει την ενσωμάτωση την παράνομη του βόρειου τμήματος, τουρκική, του βορείου κατεχόμενου τμήματος, ναι, επί 48 και περισσότερα χρόνια. Το αν περιμένετε συμβεί, δηλαδή βέβαια, εσείς? Αντιλαμβάνεστε, ναι, ότι και ο ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ και κυρίως η Ελλάδα ως εγγυήτρια δύναμη και Μητρόπολη του Ελληνισμού δεν μπορεί να μείνει έξω από την ανταπόδοση και την προσπάθεια να αναιρέσει αυτό το τετελεσμένο που θα προκαλέσει στην πιο έσχατη μορφή του τετελεσμένου η Τουρκία. Κάνοντας τι? Στέλνοντας ελληνικό στρατό στην Κύπρο να διώξει τους εισβολείς, κάτι που έπρεπε να το έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν το κάνουμε με την ψευδέστηση και τον ευσεβή πόθο ότι δήθεν η διεθνής διπλωματία θα πείσει την Τουρκία να δώσει έδαφος στα πλαίσια μιας διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να δώσει εξουσίες σε αυτό το ομοσπονδιακό κράτος που κατά τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ πρέπει να εγκαθιδρυθεί εκεί, ναι, το οποίο όμως η Τουρκία δεν το θέλει, ή το θέλει με τέτοιους όρους, ώστε να βάλει χέρι και στο ΝΑΤΟ και να πρόκειται θέλει... για μια συνομοσπονδία, έτσι, δύο ισότιμων κρατών. Ναι. Το λένε ώστε να το θέλει και... μόνο αυτή. Ακριβώς. Ναι. Τώρα, η Αγγλία όμως γιατί να μπει στη διαδικασία να κάνει περίπου ό,τι προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι το ένα μου ερώτημα, και το δεύτερο, γιατί να θέλει η αμερικανική πολεμική βιομηχανία να απολέσει ένα καθόλου ευκαταχρόνητο ποσό των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων? Για μένα τη Βρετανία θα σας πω ότι έχει τις λεγόμενες δύο κυρίαρχες βάσεις στα νότια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν θέλει να τις χάσει. Είναι ένα κομμάτι της δόξας της και της ισχύως της από την παρελθούσα Βρετανική Αυτοκρατορία.
Και νομίζω οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιληφθεί ότι επειδή είναι κράτος δικαίου ή ελπίζουμε ότι είναι, μέχρι το τέλος δηλαδή, ναι, ότι όταν η Τουρκία συναλλάσσεται στρατιωτικά με τους Ρώσους, παίρνει S-400 και προφανώς ετοιμάζεται ενδεχομένως να πάρει και Σουχόι 35 ή πιο ακριβώς αεροσκάφος είναι, διεμβολίζει και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στεγανότητος το νατοϊκό σύστημα άμυνας και συνολικά ασφάλειας. Άρα, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα κογκρέσο και μια γερουσία που τηρεί τους νόμους, επιβάλλουν κυρώσεις οι οποίες οδηγούν εκεί που οδηγούν. Τώρα, τα F-16 η Τουρκία τα έχει, είναι κουρασμένα από τις 11.000, να πω το τελευταίο νούμερο, των παραβιάσεων του ελληνικού εθνικού εναερίου χώρου ή των παραβάσεων του FIR ή των υπερπτήσεων που συνέβησαν για πρώτη φορά τόσο μαζικά μέσα στο 2022 και συνεχίζονται στον πρώτο μήνα του νέου έτους. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς βλέπουν να αμφισβητείται ο ρόλος τους ως ηγέτιδος του ΝΑΤΟ και της Δύσης από αυτήν την Τουρκία, η οποία φέρεται με αυτόν τον τρόπο εκβιαστικά του επιτίδιου ουδέτερου και του αφαιρέγγιου συμμάχου. Θυμίζω το Ιράκ το 2003 που ζήτησαν οι Αμερικανοί στο βόρειο Ιράκ, βόρειο δυτικό, να υπάρξει νέο μέτωπο μέσω της Τουρκίας και οι Τούρκοι δεν το... Άρα οι Τούρκοι έχουν αποδείξει ότι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους στο ΝΑΤΟ. Αρνήθηκαν μία περίοδο και τη χρήση της βάσης της νατοϊκής στο Ιντσιρλίκ, αν δεν απατώμε. Μάλιστα. Αλλά οι Αμερικάνοι γι' αυτό σας έλεγα στην αρχή, κύριε Καρακοστάνογλου, ότι το τι κάνουν οι Τούρκοι δεν με εκπλήσει και νομίζω δεν εκπλήσει κανέναν ο οποίος είναι σε αυτή την πλευρά του πλανήτη. Μπορεί πιο μακριά να μην τους κάνει μεγάλη εντύπωση, να μην ξέρουν και ίσως να μην έχουν και λόγο να ξέρουν. Αλλά το πώς αντιμετωπίζουν ομούς, εκβιασμούς και τέτοιες συμπεριφορές είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πρώτη φάση έμειναν στην αντίδρασή τους, η οποία ήταν υπαρκτή, στο ότι ενισχύουν τη βάση της Σούδας και ότι δημιούργησαν βάση στην Αλεξανδρούπολη. Να. Και όχι μόνο. Και ενίσχυσαν το Στεφανοβίκιο με τα ελικόπτερα στο Βόλο, στην Λάρισα το νατοϊκό αρχηγείο, το αεροπορικό κλπ. Το εάν θα φτάσουν στον πλήρη αποκλεισμό της Τουρκίας, εγώ αυτό πρεσβεύω ότι πρέπει να συμβεί, γιατί η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει τακτική, όλο θα επιδεινώνεται το πρόβλημα και προς την ομάδα των χωρών της Σανγκάης θα πάει. Η Ρωσία της είπε ότι δεν μπαίνει στη Σανγκάη, που είναι Κίνα μέσα και άλλες μεγάλες χώρες, και βέβαια η Ρωσία, αν δεν βγεις από το ΝΑΤΟ. Άρα η Ρωσία της έβαλε τον όρο. Τώρα, απομένει να δούμε, θα συνεχίσει να γίνεται ανεκτό το παιχνίδι αυτό του διεισμού, του διπολισμού της Τουρκίας, και από τους δύο, γιατί μπορεί κάποτε να βαρεθεί και η Ρωσία και να περιμένει πιο ουσιώδεις προσφορές από την Τουρκία υπηρεσιών. Σωστά. Είναι εσείς μια κατάσταση θέτετε... στην οποία λέω ότι η Ελλάδα, αγαπητέ μου κύριε Μόσχη, θα πρέπει να πρωτοστατήσει με την Κύπρο. Και υπάρχουν και δυνάμεις στην Ευρώπη και θυμίζω σε αυτό μου το κείμενο το 2005 όταν πρόκειτο να μπει και η Τουρκία ως υποψήφιο μέλος κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε τα δύο δημοψηφίσματα, τα οποία ήταν αρνητικά για το τότε ευρωπαϊκό, την Ευρωπαϊκή Συνταγματική Συνθήκη, στην Ολλανδία και στη Γαλλία, από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, τα οποία ερμηνεύθηκαν ότι έχουν αντιτουρκική κατεύθυνση, ουσιαστικά σταμάτησαν εκείνη την συνταγματική συνθήκη, που έγινε συνθήκη της Λιζαφώνας στη συνέχεια με μικρότερη φιλοδοξία, αλλά έδειξαν ότι υπάρχουν δυνάμεις, και ιδίως στη Γαλλία του Μακρόν, νομίζω είναι ενισχυμένες τον τελευταίο καιρό, που δεν θέλουν μια τέτοια Τουρκία μέσα στη Δύση. Ναι. Εσείς το γράφετε χαρακτηριστικά ως άλωση εκ των έσω. Ακριβώς. Ναι. Διότι η Τουρκία ταυτόχρονα, μέσω της ρητορικής που δεν την αποκρύπτει για τους δικούς του λόγους εθνικισμού ο Ερντογάν, θέλει να ηγηθεί του σουνιτικού κόσμου που από το 1,5 δις των μουσουλμάνων είναι το μεγαλύτερο κομμάτι μακράν σε σχέση με το σιητικό ή άλλα Ισλάμ, να ηγηθεί
και να χτυπήσει τη Δύση. Αυτό είναι το τέλος. Φανταστείτε μια Ρωσία η οποία δίνει έναν πυρηνικό σταθμό στο Ακουγιού και ετοιμάζει και δεύτερο, πόσο εύκολο μετά θα είναι, δυστυχώς είναι πολύ εύκολο, να μετακινηθούν από την ειρηνική χρήση για ενεργειακούς λόγους της πυρηνικής ενέργειας στη χρήση όπως ναι, προφανώς, γιατί για αν Ιράν. Έχεις τεχνογνωσία, κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Πώς μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις ακριβώς. Μελλοντικά. Και θα συνεχίσει τότε με μεγαλύτερη πειθό τους εκβιασμούς και τις απειλές η Τουρκία. Προφανώς. Οι πλάτες της θα είναι ισχυρότερες και μεγαλύτερες σε αυτή την περίπτωση. Αυτό δεν το νιώθουνε. Εμείς το νιώθουμε, ναι. Γιατί σε εμάς απευθύνεται η επιθετικότητα και η απειλή της Τουρκίας, το bullying. Αλλά έτσι όπως το χοντρένει το παιχνίδι η Τουρκία, προφανώς ανοίγει πληγές δεξιά και αριστερά, θα αρχίσουν να νιώθουν και άλλοι πράγματα. Και εκεί ίσως νομίζω ότι μπορούμε να ποντάρουμε στη συνέχεια. Ακριβώς. Εσείς θέτετε ευθέως, κύριε Καρακοστάνογλου, θέμα αποπομπής της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ή άλλως έχει διακόψει κάθε ενταξιακή διαπραγμάτευση. Ουσιαστικά είναι παγωμένη. Δεν προχωράει, ναι. Σαν να τους έχει πει ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να συζητάμε. Αφήστε το, θα το ξαναδούμε σε μερικές δεκάδες χρόνια. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητέ μου κύριε Μόσχη, σημαίνει ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου, δικαιώματα των μειονοτήτων, ναι. Βλέπε, ή των εθνοτήτων που ζουν σε ένα κράτος, βλέπε Κούρδους και όχι μόνο, Αλεβίτες, Μουσουλμάνους κλπ. Που διώκονται. Και άρα εκεί αυτά που θα δώσει η Τουρκία σε σχέση με τα κονδύλια που θα παίρνει είναι περισσότερα για το τουρκικό κράτος που είναι αυταρχικό, που είναι επεκτατικό, που θέλει να ξαναγίνει Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα λέει ρητά ο πρόεδρος του. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι με αυτόν τον μαξιμαλισμό η Τουρκία ανοίγει τα μάτια και στους κατευναστικούς μέσα στην Ελλάδα, που θέλουν να πιστεύω ότι λιγοστεύουν καθημερινά. Ναι, γιατί δεν είναι ερμηνείες. Τα λέει ευθέως. Είναι και έμπρακτα γεγονότα. Κάθε μέρα πάνω από τα νησιά μας κυκλοφορούν τουρκικά αεροπλάνα. Η προπαγάνδα και οι απειλές από τους πυράβλους στην Αθήνα των 500 ή και 1000 αύριο χιλιομέτρων βεληνικούς. Τα ντρόνς, η ακτοφυλακή τους. Δεν έχει αφήσει και τίποτα. Κανείς δεν τους απείλησε. Ούτε οι έρμοι, επιτρέψτε μου να πω, Κούρδοι μπορούν να απειλήσουν το τουρκικό κράτος με στρατιωτικά μέσα. Αμήνονται του δικού τους πατρίου εδάφους, βλέπε Βόρειο Ιράκ, βλέπε Ροτζάβα στη Συρία, ναι. Από τις τουρκικές στρατιωτικές μαζικές επιθέσεις. Η Τουρκία δεν χρειάζεται αυτήν την πολεμική μηχανή. Και η Ελλάδα είναι έτοιμη ή θα έπρεπε, ήτανε κάποτε, αλλά τώρα πια δεν πρέπει να είναι. Γιατί δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσει ότι η Τουρκία θα δεχθεί κάτι λιγότερο από το να μην έχουν τα νησιά πέραν των 6 μιλίων Αιγαλίτιδας ζώνης τίποτα άλλο. Αυτό είναι απαράδεκτο και βάλει και ανατρέπει στη θέμελα το δίκαιο της θάλασσας. Μπορούμε να το ανεχθούμε και να έχουμε την Τουρκία όταν ας πούμε ένα κράτος η Βοσνία ή η Σερβία θα κριθεί με όρους δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος, ισχύως του κράτους δικαίου, πλήρους κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μη επεκτατισμού και μία σειρά από άλλες προϋποθέσεις που θέτει και το ΝΑΤΟ και βέβαια στον δικό της χώρο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα ίδια αυτά η Τουρκία που κατάφερε και τρύπωσε το 1952 στο ΝΑΤΟ και έκτοτε διολυσθένησε αυταρχισμό και διεθνή παρανομία, γνωστός ταραξίας στην περιοχή μας, δεν τα δικαιούται πια, δηλαδή θα έπρεπε να αποβληθεί γιατί δεν τηρεί τους όρους εντάξεώς της στο ΝΑΤΟ. Και βέβαια γι' αυτό, για τον ίδιο λόγο ουσιαστικά, για την αλακάρτ επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έχουν πια βαλμένη στον προθάλαμο με προοπτική μάλλον να φύγει παρά να μπει. Δεν είναι καλύτερα ελεγχόμενος ένας προβληματικός εταίρος ο οποίος είναι εντός από ότι ο ίδιος να είναι εκτός, απέναντι. Κοιτάξτε, αν στην Τουρκία υπήρχε κράτος δημοκρατικά λειτουργικό, δηλαδή δεν ήταν το χάντεπέ των Κούρδων μέσα στη φυλακή, δηλαδή δεν απειλείται να μπει στη φυλακή
ο Ιμάμογλου, ο Δήμαρχος. Οποιοδήποτε αντίπαλο που είναι, βρίσκεται με αξιώσεις απέναντι στον Ερντογάν. Μονάρχη, να. Τότε. Και γι' αυτό έχω γράψει και έχω πει σε ανύπαπτο χρόνο. Η Ελλάδα μπορεί να τα βρει με μια δημοκρατική Τουρκία. Και τότε θα είναι χαρά Θεού το Αιγαίο, θα είναι χαρά Θεού η Ανατολική Μεσόγειος. Αυτό όμως δεν το θέλει η Τουρκία. Θα έλεγα δεν το μπορεί λόγω νοοτροπίας, λόγω κεκτημένης ταχύτητας, λόγω εσωτερικού προβλήματος μιας ψυχασθένειας επιθετικότητος και το ότι βλέπουν τον εαυτό τους και ως μουσουλμάνοι, γιατί το Ισλάμ δεν δέχεται ισότιμα υποκείμενα ανθρώπινα τους χριστιανούς, τους Ινδοϊστές ή άλλες. Η χριστιανική θρησκεία δεν λέει τέτοια πράγματα. Μπορεί να λέμε ότι είναι η μόνη αληθινή πίστη η δική μας, αλλά δεν επιβάλλουμε. Αυτοί επιβάλλουν, το ζήσαμε 600 χρόνια, 500 χρόνια στην σκλαβιά, ότι επέβαλαν είτε να είσαι πολίτης τρίτης κατηγορίας ή να γίνεις μουσουλμάνος για να απολαμβάνεις τα όσα απολαμβάνουν οι πρώτης κατηγορίας πολίτες μουσουλμάνοι. Αυτό στην Τουρκία είναι εσωτερικό, εγγενές, δεν αλλάζει. Διαβάστε, όχι εσείς, όσοι έχουν αντίθετες φιλοδοξίες και ευσεβείς πόθους ή ελπίδες, μακάρι να ήταν έτσι. Δεν είναι ιστορικά. Δέστε τι έγινε από το 1923, 100 χρόνια, με πού βρίσκονται οι τουρκικές υποχρεώσεις ως προς την εφαρμογή τους από τη συνθήκη της Λοζάνης. 2.500 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη, ναι. Και τίποτα άλλο. Όταν οι δικοί τους στις γύρω περιοχές πληθύνονται. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αλλά συνέβαινε και πριν. Συνέβαινε με άλλους όρους όταν οι Οθωμανοί ήταν οι επικυρίαρχοι. Δεν ήτανε καλοί δυνάστες. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλες. Σε κάποιες περιόδους κάποιος σουλτάνος μπορεί να έδωσε λίγο τανζιμάτι, δεν θυμάμαι τι άλλο. Κατ' επέκταση ένας τέτοιος εταίρος με τέτοια συμπεριφορά και εντός των κόλπων να είναι, πάλι δεν μπορείς να τον ελέγξεις. Και θα πρέπει να επιβληθεί από την Δύση στην Τουρκία και σε όλες τις άλλες χώρες που ενδεχομένως θα κάνουν το ίδιο ολίσθημα η άποψη της ερμηνείας του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, ότι το ότι η άμυνα, η κοινή, η συλλογική απευθύνεται σε εξωτερικούς επιτιθέμενους, δεν σημαίνει, γιατί αυτό θεωρείται αυτονοήτως ότι δεν μπορεί να συμβαίνει, μεταξύ συμμάχων εντός του ΝΑΤΟ, οι οποίοι ο ένας από αυτούς έχει αναθεωρητικές, δηλαδή αλλαγές συνόρων θέλει από τον άλλον ή από άλλους. Mm-hmm. Αυτό είναι αδιανόητο. Και τότε θα πρέπει τότε να πούμε εμείς ότι εμείς ερμηνεύουμε έτσι το ΝΑΤΟ και να ανοίξουμε τα μάτια σε όλους τους νατοϊκούς, γιατί σήμερα μπορεί να είναι αυτό το κράτος, αύριο κάποιο άλλο κράτος, δεν μπορώ να φανταστώ ποιο, ούτε καν να υποθέσω ότι η Γερμανία θα ξαναγυρίσει στις ναζιστικές περιόδους, όχι. Αλλά πάντως μπορεί κάποιος να απειλήσει ξανά και να έχει το προνόμιο να είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Τότε το ΝΑΤΟ γιατί χρειάζεται για μας, ειδικά που η απειλή μας δεν προέρχεται ούτε από την Αλβανία, ούτε από τα Σκόπια, ούτε από τη Βουλγαρία. Ούτε από τη Λιβύη, θα έλεγα, στα νότια. Αλλά από ένα μέλος του ΝΑΤΟ. Προέρχεται από τη Τουρκία. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρακοστάνογλου. Να είστε καλά, να έχετε καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Θα διακόψουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.